Του Φράση, έχουμε ασχοληθεί όλοι πάρα πολύ. Άρα, αυτοί που επέλεξαν το Σάκη πέτυχαν το σκοπό τους. Αυτό το πολύ ωραίο που δεν το έχει πει κανένας, ότι δεν έχει ανάγκη ο Μίκης Θοδωράκης στο Ουρβά να γνωριστεί το έργο του με το κοινό. Εξάλλου, θέλω να σας πω ότι το κοινό. Αλλά ο δήμαρχος που διοργανώνει τη συναυλία στη Νέα Σμύρνη σίγουρα έχει πετύχει το να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Το επικοινωνιακό. Και όλες τις κάμερες και όλους τους φωτογράφους. Εντάξει. Κάτι που δεν θα συνέβαινε ενδεχομένως σε άλλη περίπτωση. Το Μάστορα μέσα στις Πασχαλιές και εσύ, το κοινό του Ουρβά θα καταλάβει θέ μου μπομπο Μάστορα. Και θα αρχίσουν να φτιάχνουν τα αυτά, δεν είναι. Και θα πετάνε πιπίλες κάτω. Να... Κύριε Δημήτρη, πιστεύεις ότι στη Νέα Σμύρνη θα πάνε 8 χρονών παιδάκια? Αυτό δεν είναι το κοινό του Σάκη. Δεν είναι αυτό. Σου πληροφορώ ότι και εμείς είμαστε το κοινό του Σάκη. Όταν μας έχεις 20 χρόνια, έχει φανς και θαυμάστρες σε όλες τις γενιές. Πάμε να ξεκινήσουμε με τη φίλη μου Τέτα, η οποία μάλλον είχε ακούσει το δελτίο καιρού της Τσολάκης. Σου λέει ζέστα κάνει, ας βγάλω το μαγιό μου στην παραλία, δεν προλαβαίνω να πάω.